Επιβεβαιώνεται από μία ακόμη επίσημη πλευρά η αποκάλυψη του pronews.gr περί μετατροπή τη Ελλάδα σε χώρο υποδοχή Παλαιστινίων προσφύγων, καθώ περί αυτού συζήτησαν την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη με τον αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μαργαρίτη Χινά. Χωρί να χρησιμοποιούνται εκφράσει όπω θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο από τη Λωρίδα τη Γάζα, οι δύο άνδρε μίλησαν ανοιχτά για την αναμενόμενη μετατροπή τη Ελλάδα σε χώρο υποδοχή Παλαιστινίων και τη δημιουργία εγκαταστάσεων. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του τόνισε ότι ειδικά σε περίοδο κρίση η αλληλεγγύη στη φιλοξενία προσφύγων πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη και να βασίζεται σε σημαντικό αριθμό αιτήσεων μετεγκαταστάσεων, αλλιώ δεν έχει αξία για τι χώρε πρώτη υποδοχή. Πρέπει να κατοχυρώνονται νόμιμε και ασφαλεί οδοί με δίκαιη κατανομή στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών για όσου δεν δικαιούνται άσυλο. Οι πηγέ του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πω ο Στέφανο Κασελάκη Υπογράμμισε ότι η νέα συμφωνία πρέπει να προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών αλλά κυρίω στην προστασία των συνόρων με σεβασμό του διεθνού δικαίου από τα κράτη-μέλη, ώστε να μην επαναληφθούν εικόνε όπω αυτέ στη Λαμπεντούζα, στην Πύλο και στο Φαρμακονίσι. Επίση, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε ότι στην ανωτέρω κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και ο διάλογο για την αναθεώρηση τη δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Με χαρά υποδέχθηκα στην έδρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Στέφανο Κασελάκη στην πρώτη του επίσκεψη. Βρυξέλλε. Συζήτηση για τι τρέχουσε ευρωπαϊκέ εξελίξει και για την ανάγκη μια συνολική συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, ανέφερε από την πλευρά του ο Μαργαρίτη Χινάς.